κάποια στιγμή ή ήσουν πολύ σίγουρος για την πορεία αυτήν, ναι, από την ώρα που ξεκίνησες? Ήμουνα σίγουρος ότι αυτό που κάνω εγώ είναι αληθινό, αυτό μου βγαίνει και δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο για να αρέσω σε κάποιους. Άρα δεν άλλαξα ποτέ. Δηλαδή, παρόλα που από την αρχή γράφανε για το χιούμορ μου, για το πώς παίζω, για τις παραστάσεις που κάνω, το καλό είναι ότι δεν είπα, όπ, κάτσε να βάλω φρένο, να πάω προς τα εκεί που θέλουν, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Δεν ήξερα να το κάνω το κάτι άλλο. Αυτό που κάνω, το κάνω χρόνια. Αυτό είναι το χιούμορ μου. Είναι γνήσιο, είναι καθαρό. Είναι ο τρόπος. Μένα μου αρέσει, με εκφράζει και περνάω καλά μέσα από αυτό. Από την αρχή, βέβαια, ο κόσμος, αυτός που έρχεται και ερχόταν, το ακολούθησε και το ακολουθεί μέχρι σήμερα. Κάποια στροφή έγινε στο χώρο το δικό μας. Πότε? Μετά τις κριτικές του Γιώργου Σόπουλου. Τότε δηλαδή. Και δεν πιστεύω ότι διάβασαν την κριτική και είπαν πάμε να το δούμε γιατί είναι καλός. Πιστεύω ότι απενοχοποιήθηκαν. Δηλαδή, σου λέει για να πει ο Γιώργος Σόπουλος και να γράψει όλα αυτά, ας πάμε κι εμείς. Γιατί μετά όσοι έρχονται μου λένε ότι εγώ σε έβλεπα φανατικά από την αρχή σου, απλά δεν το είχαν εκδηλώσει. Ο κύριος Κώστας Γιώργος είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, Μάρκο. Κάνετε βλάκα. Όχι. Όχι, όχι, αλήθεια. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλησπέρα. Καλά είμαι. Είμαι στην Ερμιόν για μια διάλεξη και μιλάω από την παραλία. Είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα, πολύ ωραία κότερα εδώ και τα λοιπά. Χαρά μας και τιμή μας που είσαστε κοντά μας. Καλημέρα σας και από μένα. Ο Μάρκος είμαι ο Σεφέλης. Γεια σας, Μάρκο μου. Γεια σας. Κύριε Γιώργουσόπουλε, νομίζω ότι η παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή καταρχήν μας τιμά, ούτως ή άλλως, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε να βγείτε σήμερα στην εκπομπή μας. Κατά δεύτερον, θα θέλαμε εδώ, έτσι, η παρουσία του Μάρκου να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που σας έκανε να γράψετε όλα αυτά τα υπέροχα λόγια για τον Μάρκο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρακολουθώ την ιστορία της ελληνικής επιθεώρησης από τα μικρά μου χρόνια. Έχω ένα προνόμιο το οποίο το αναγνώρισαν όλοι οι άνθρωποι της επιθεώρησης. Είμαι ο πρώτος που έγραψα, εγώ και ο Βαρβέρης, που γράψαμε για την επιθεώρηση. Από την εποχή του Φώτου Πολίτη, ο οποίος ήταν καταπληκτικά αρνητικός για την επιθεώρηση, έως την εποχή μας δεν γράφανε κριτική για την επιθεώρηση. Την απαξίωναν τελείως και θεωρούσαν άλλο είδος. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο είδος, το θεωρώ ένα καταπληκτικό υβρίδιο ελληνικής καταγωγής, πώς θα λένε εκεί, γεννήσεως, το κομιδίλιο, το δραματικό ιδίλιο και επιθεώρηση, καθαρά ελληνικά είδη παγκοσμίως. Τελείως διαφορετικοί κώδικες, τελείως διαφορετική ιδεολογία και διαφορετική φόρμα. Λοιπόν, αυτή η σάτυρα, η πολιτική σάτυρα, το ονομαστή κομμωδίνο, όπως λέγανε οι αρχαίοι, δηλαδή τώρα σατυρίζεις τον Παπανδρέου, τον Μητσοτάκη ή τον παλιότερο τον Μαρκεζίνη, δεν υπάρχει διεθνώς πουθενά. Είναι λοιπόν ένα υβρίδιο, ένα τερατάκι θεατρικό, ας το πούμε έτσι, με την καλή σημασία της λέξεως, που δεν έχει ξανά υπάρξει στον κόσμο. Μέσα σε αυτή την παράδοση, ο Μάρκος Σεφερλής είναι αξιόλογη μονάδα. Ακολουθεί μια μεγάλη παράδοση με την αυθεντική δική του παρουσία, αλίμονο σε έναν άνθρωπο της επιθεώρησης που να μην φτιάξει ατομικό κώδικα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να διασωθεί. Κοιτάτε τον κώδικα που έφτιαξε ο Αντιχρίστος, τον κώδικα που έφτιαξε τον Ευρικού, ο Σταυρίδης, τον Μεθύστακα, ο Μακρύς, τον Φαταούλα, ο Αυλονίτης. Αυτό άμα δεν φτιάξεις κώδικα, την αφελή υπηρέτρια, η Ντόρ, ο Σεφερλής έφτιαξε λοιπόν το δικό του κώδικα. Και αυτό το πράγμα έχει λαϊκότητα, όχι λαϊκισμό, λαϊκότητα. Το μεγάλο θέατρο ήταν πάντα λαϊκό. Και η τραγωδία και ο Αριστοφάνης. Αυτό το δείχνουν τα μεγάλα νούμερα των θέσεων. Αυτό είναι, αν θέλετε, η αντίρρηση με τον κύριο Λούκο. Δεν μπορεί να βάζεις διανουμενίστικες παραστάσεις με ένα θέατρο που έχει 15.000 θεατές. Άρα είναι λαϊκό θέατρο. Η επίδευρος ήταν όπως είναι η Τίνο σήμερα. Θεραπευτήριο, πηγαίναν οι ανάπηροι. Και βλέπανε παράσταση. Είναι σαν να πήγαινε κάποιος, θα έπαιζε σήμερα Μπέκετ, πώς θα λένε, στην Παναγία της Τίνου. Όχι, λοιπόν, το λαϊκό θέατρο είναι μεγάλο θέατρο. Ξεκινάει από την αρχαιότητα, από τον Μένανδρο, από τον Πλάφτο, συνεχίζεται αργότερα από τον Μολιέρο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας ως θέατρο το οποίο
δεν διασκεδάζει, απλώς προβληματίζει τις μεγάλες μάζες. Οπότε ο Μάρκος Σεφερλής είναι συγγραφέας, είναι νουμερίστας, είναι σκηνοθέτης, είναι χορευτής, είναι τραγουδιστής, δηλαδή είναι ο κώδικας του μεγάλου μίμου, η μεγάλη παράδοση των μίμων που ξεκινάνε από την αρχαιότητα και φτάνουν στις μέρες μας. Και είναι και δεν, δεν κάνει τίποτα περισσότερο και επιτρέπετε να σας το πω, στην δική του περιοχή, ο, πώς το λένε, ο Ντάριο Φω. Το Ντάριο Φω είναι πολύ σημαντικό, πήρε το βραβείο Νόμπελ γι' αυτό. Πώς σου φαίνεται, Μάρκο, που ακούς τον κύριο Γιώργο Σόπουλο? Τι να πω, εντάξει, έχω μείνει λεωστό με ανοιχτό, δεν βλέπεις. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλα λόγια από έναν πολύ μεγάλο άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθε στο θέατρο καταρχήν, που έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι να με δει για να γράψει ό,τι έγραψε μετά. Ήθελε να δει τι ακριβώς κάνω, ήθελε να έχει άποψη και την εξέφρασε μετά στο χαρτί. Αλλά και όλα αυτά που λέει τώρα. Μίλησε για τον Ντάριο Φω που είναι ο αγαπημένος μου. Έχω διαβάσει πολύ Ντάριο Φω, τον έχω μελετήσει. Θέλω να παίξω τον Ντάριο Φω. Είναι πράγματα που θέλω να κάνω. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω και τι. Το ευχαριστώ. Είναι πολύ λίγο σε αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά που μου έδωσε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Και... Μάρκο, μη μετατρέπεις την εκπομπή σε αφιέρωμα στο Γιώργο Σόπουλο. Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάρα πολύ, ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την έκπληξη, πραγματικά. Ήταν πολύ επιθετικό το πρόγραμμά του και προσπαθήσαμε όμως και βασικά ο ίδιος είχε την πολύ καλή θέληση.